Να πάμε να δούμε τι γίνεται στο επιχειρήν, αλλά προτού πάμε στο επιχειρήν, στα επιμέρους δηλαδή επιχειρηματικά που έχουμε συλλέξει για σήμερα, να δώσουμε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αφορά και την αγορά εργασίας, αλλά και το υψηλού επίπεδου ανθρώπινο δυναμικό. Λοιπόν, υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία για τα διδακτορικά που δόθηκαν το 2022 στη χώρα μας. Είναι 1.900 περίπου, να το δω ακριβώς, 1.923 διδακτορικά δόθηκαν στην Ελλάδα το 2022 και με βάση τα στοιχεία που έχει συλλέξει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης βγαίνουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με το πώς αξιοποιείται αυτό το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό από το ελληνικό επιχείρημα, αλλά και τι γίνεται με το περίφημο brain drain και brain gain. Λοιπόν, η πλειοψηφία των διδακτορικών δόθηκαν από το Πανεπιστήμιο από το Καποδιστριακό, δηλαδή της Αθήνας, αλλά και της Θεσσαλονικής, στο Αριστοτέλειο, ακολουθούν τα υπόλοιπα. Ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων έχουν, βλέπουμε εδώ, την μία πρόθεση που εκδηλώνουν οι διδάκτορες αναφορικά με την παραμονή τους στην Ελλάδα, αλλά και τη φυγή τους στο εξωτερικό. Να πούμε ότι η πλειοψηφία, το 83,5% των νέων διδακτόρων, δεν θέλουν να φύγουν από τη χώρα μας. Όμως, τι γίνεται και γιατί αναγκάζεται με ένα μεγάλο μέρος αυτών τελικά να ξενιτευτούν και να ακολουθήσουν τη μόνιμη εγκατάσταση σε χώρους του εξωτερικού. Πρώτα απ' όλα, διότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των διδακτόρων που συνεργάζονται με επιχειρήσεις και για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, αλλά και για την αξιοποίηση αυτής από το ελληνικό επιχειρήν. Το ποσοστό αυτό φτάνει μόλις στο 10%. Και είναι πολύ κακό, διότι φαίνεται πως αυτή η πολύτιμη δεξαμενή μυαλών, ανθρώπων που έχουν διάθεση να εκπονήσουν μια πρωτότυπη έρευνα και μια πρωτότυπη μελέτη, δεν αξιοποιείται από την αγορά. Παρόλο που οι ίδιοι τονίζουν στην πλειοψηφία τους ότι τα αποτελέσματα της έρευνάς τους μπορούν να αξιοποιηθούν και από το δημόσιο και για βελτίωση πολλών υπηρεσιών και για την ενίσχυση του κοινού καλού, και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και από την πανεπιστημιακή ελληνική κοινότητα προς ανάδειξη νέας έρευνας ως μεταδιδακτορική διαδικασία. Λοιπόν, άρα εδώ, Λέτα, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε λίγο το πρόβλημα. Το νούμερο ένα συμπέρασμα είναι, αν αντιλαμβάνομαι καλά, ότι πάρα πολλοί Έλληνες εμβαθύνουν στην εκπαίδευσή τους και προχωράνε σε διδακτορικά. Είναι ένας σημαντικός αριθμός αυτός, υποψιάζομαι, για το 2022. Υπήρχαν χρονιές που είχαμε πάει καλύτερα. Το 2014 και το 2009 είχαμε ακόμα περισσότερα διδακτορικά. Ναι, γιατί έχει και ένα κόστος η συγκεκριμένη εκπαίδευση. Ακριβώς. Το οποίο κόστος, με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, το καταβάλουν στην πλειοψηφία τους οι ίδιοι. Δηλαδή, είτε δουλεύοντας, είτε από αποταμίευση οικογενειακή, είτε από επένδυση της ίδιας της οικογένειας στις σπουδές αυτών των νέων ανθρώπων. Ναι, συνέχισε. Γιατί εγώ ξέρω, Λέτα, και πολλούς ανθρώπους στο περιβάλλον μου, οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται στην κατηγορία νέοι, αλλά είναι άνθρωποι στα 35, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και τη μόρφωσή τους. Σε άλλες χώρες του εξωτερικού είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στους υπαλλήλους τους και τους πληρώνουν το διδακτορικό τους. Και εδώ υπάρχει και η πρόνοια, το αντικείμενο του διδακτορικού, να ωφελήσει και την επιχείρηση στην οποία ήδη είναι ενταγμένη. Ενώ τώρα έχουμε το πρόβλημα του μη συντονισμού. Ακριβώς. Είναι ακριβώς έτσι όπως θα λες. Ακόμα δεν έχουμε αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά της διεθνούς κοινότητας και του επιχειρήν, αλλά και της εκπαίδευσης, ειδικά σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο κατάρτισης, το οποίο πιστοποιείται με ένα διδακτορικό. Δεν το έχουμε κατακτήσει. Γίνεται μεγάλη συζήτηση και μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύουμε κάποια στιγμή να το φτάσουμε. Χτες μάλιστα στο Growth Summit που ανέφερες και εσύ έγινε μια αναφορά. Ο κ. Ταραντήλης επίσης έχει αναφέρει, τόνισε ότι πρέπει οι επιχειρήσεις και η εκπαίδευση να συντονιστούν τουλάχιστον τους ερευνητές
στο αυτούς τους ανθρώπους που επιδιώκουν και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, αλλά και το ερευνητικό τους έργο, να μπορούν να τους ενσωματώνουν στην επιχειρηματική τους οντότητα, για να μπορούν και να τους αξιοποιούν παραγωγικά. Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, φαντάζομαι ότι αν είχαμε τον επικεφαλής μιας ελληνικής επιχείρησης, θα μας έλεγε ότι είναι τόσο μεγάλες οι προκλήσεις της τρέχουσας εποχής, που ίσως να μην υπάρχει και ρευστότητα για να επενδυθεί στη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων. Υποψιάζομαι. Και ίσως δεν ισχύει για όλες, αλλά μία μεγάλη μερίδα των επιχειρήσεων θα είχε αυτό το επιχείρημα, το οποίο το ακούμε. Είναι μια πραγματικότητα κι αυτό. Δεν ισχύει για όλες ακριβώς και είναι μια δικαιολογία. Είναι σίγουρα ένα επιχείρημα σημαντικό, αλλά μπορεί να ξεπεραστεί, μπορεί να διορθωθεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι που τελικά επιλέγουν να φύγουν, είναι διδάκτορες και τελικά επιλέγουν να φύγουν από τη χώρα μας, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία του 2022 όλα αυτά, επιδιώκουν να πάνε στις κλασικές αγορές, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία. Ωστόσο, υπάρχει και ισχυρή πρόθεση από μέρους αυτών να ακολουθήσουν το δρόμο προς την Ασία και σε άλλες χώρες που δεν συγκαταλέγονται σε αυτές τις 4-5, αλλά δεν είναι και οι πιο, αυτές που προτιμούνται ιδιαίτερα. Δηλαδή, υπάρχει μία τάση φυγής διδακτόρων και προς νέες αγορές. Ο στόχος τους να ενισχύσουν, να συνεχίσουν την έρευνά τους και τις σπουδές τους, να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά και να βρουν εργασία που να μπορεί να καλύπτει τις δεξιότητές τους και τα προσόντα τους, που δεν μπορεί να τα καλύψει η Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε και ένα 20% των ερωτηθέντων, οι οποίοι λένε δεν γνωρίζω ακόμα, δηλαδή. Φαίνεται ότι έχουν στραμμένο το βλέμμα, δεν έχουν καταλήξει. Επίσης θα πω εδώ από προσωπική εμπειρία ότι πολλοί νέοι άνθρωποι με υψηλό επίπεδο μόρφωσης αναζητούν ευκαιρίες και σε χώρες του κόλπου, οι οποίες διψούν και συνεχίζουν από τα πρώτα χρόνια της κρίσης έως και σήμερα, συνεχίζουν να αποτελούν δελεαστικό χώρο εργασίας και για τις αμοιβές που προσφέρουν. Δίνουν. Βεβαίως. Και γιατί ένας Έλληνας με όλη αυτή την υψηλή κατάρτιση σκέφτεται ότι θα πάω 5 ή 10 χρόνια και από τη στιγμή που δεν έχω και οικογενειακές υποχρεώσεις θα γυρίσω με ένα ικανό ποσό το οποίο θα μου δώσει τη δυνατότητα πίσω στη χώρα μου να κάνω κάτι διαφορετικό. Ακριβώς έτσι είναι. Βέβαια, οι περισσότεροι δεν γυρνάνε. Λοιπόν, και μάλιστα όπως δηλώνουν και οι διδάκτορες σε αυτή τα στοιχεία, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στην έρευνα αυτή που έχουμε στα χέρια μας, ο στόχος τους είναι να μείνουν για πάντα στο εξωτερικό. Δηλαδή, να εγκατασταθούν. Να εγκατασταθούν πλήρως. Και εκεί να ξεκινήσουν μια δεύτερη ζωή, οικογένεια κλπ. Οπότε τι γινόμαστε, Λέτα? Γινόμαστε μια χώρα συνταξιούχων. Και γιατί γερνάει το ανθρώπινο δυναμικό, γερνούν οι Έλληνες, δεν κάνουμε νέα παιδιά, δεν γεννάμε. Αλλά και γιατί πολλοί τελικά Έλληνες θα επιλέξουν να επιστρέψουν εδώ μετά την λήξη της παραγωγικής τους ηλικίας και μπορεί να έρθουν και άλλες εθνικότητες συνταξιούχων. Πολλοί λένε ότι θα μπορούσαμε να οραματιστούμε τη χώρα μας ως τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή μια χώρα που προσφέρει ένα καλό βιωτικό επίπεδο για έναν συνταξιούχο που έχει λύσει τα παραγωγικά του ζητήματα. Αυτές οι συζητήσεις βρίσκονται όλες πάνω στο τραπέζι. Βέβαια, σε θεωρητική βάση έχουν ένα βάρος. Ωστόσο, όταν φτάνουμε σε πρακτικά ζητήματα, εκεί τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή, διότι δεν είναι μόνο να μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις, αν μπορείς. Μιλάμε για συνταξιούχους που έχουν εξασφαλίσει μια υψηλή αμοιβή, διότι όταν φτάνεις σε αυτές τις ηλικίες έχεις και άλλες ανάγκες πέρα από τη διατροφή. Έχεις ανάγκες από πολύ καλό και αποδοτικό υγειονομικό σύστημα, έχεις ανάγκες από υποδομές που θα σου εξασφαλίζουν ασφάλεια στην καθημερινότητά σου, τόσο για να κυκλοφορήσεις στο περιβάλλον το καινούριο της χώρας στην οποία έχεις επιλέξει να είσαι, όσο και στο να διαβιώσεις εκεί. Είναι δηλαδή, μπαίνουν και άλλα θέματα στο τραπέζι. Έτσι πρέπει είναι, να τα πληρεί η χώρα μας και η όποια χώρα τέλος πάντων αποφασίσει να ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική για την ανάπτυξή της. Και έτσι τώρα εδώ
κάπως χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι με προκαλείς, για να πω και κάτι διαφορετικό σε όσους μας παρακολουθούν πριν περάσουμε στα επιμέρους επιχειρηματικά νέα. Παρακολουθώ σήμερα και διαβάζω μία πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για το εκπαιδευτικό σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με το γεγονός ότι δεν πήγαν πολύ καλά οι Έλληνες μαθητές στον διεθνή διαγωνισμό της PISA. Οπότε δεν ξέρω αν έχεις πάρει μία πρώτη γεύση. Υπάρχουν κάποιες φωνές ανθρώπων που έχει αξία να ακούσουμε τι λένε, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έλεος πια με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων. Έχει προχωρήσει ο κόσμος, έχει προχωρήσει η αγορά εργασίας. Θα πρέπει λίγο να επανεξετάσουμε πού ακριβώς στρέφουμε τα παιδιά μας και πώς εκμεταλλευόμαστε προς θετική, με θετικό αποτύπωμα τις δεξιότητές τους. Οπότε αυτό το παπαγαλίζω, τα βιβλία, για να δώσω σε μία πολύ περιορισμένη εξεταστέα ύλη τις εισαγωγικές εξετάσεις, είναι σίγουρο ότι είναι ξεπερασμένο. Ελπίζουμε αυτή η συζήτηση που άνοιξε με την αρνητική κριτική της απόδοσης των μαθητών, λίγο άδικο είναι και αυτό, αλλά μια καλή ευκαιρία σε κάθε περίπτωση, να μας βγάλει κάπου. Ήθελα να το βάλω αυτό, αν και είναι εκτός της θεματολογίας εκπομπής μας, και τώρα να επιστρέψουμε στο κλίμα μας. Όλα έχουν άμεση σχέση, διότι όταν εκπαιδεύεις μια νέα γενιά, η οποία αργότερα θα αναλάβει είτε τη δημόσια διοίκηση, είτε επιχειρήσεις, ή ακόμα και τον τεχνολογικό τομέα της οικονομίας, δηλαδή μεσαίο και πιο κάτω επίπεδο της οικονομίας, με τις αντίστοιχες δεξιότητες, όλα έχουν άμεση σχέση, γιατί καταλήγουν στην οικονομία, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της κοινωνίας και την πρόοδό της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέτεις. Και η ελεύθερη σκέψη, Λέτα, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά δολοφονεί την ελεύθερη σκέψη και την κριτική διαδικασία, εκτιμώ από την πρώτη δημοτικού. Και δεν φταίνε μόνο οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Φταίει η δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος και στη συγκεκριμένη εποχή στην οποία ήδη έχουμε μπει, δεν χρειάζεται να μάθουμε πράγματα. Γιατί το διαδίκτυο και η τεχνητή νοημοσύνη μας παρέχει έτοιμη πληροφορία με το τσουβάλι. Το θέμα είναι πώς θα την κριτικάρουμε, πώς θα την αξιολογούμε αυτή την πληροφορία. Άλλες διεργασίες. Οπότε πρέπει να συντονιστούμε με τους χρόνους, με την εποχή μας. Δώσε μας απόλυτα σαφές και σωστό. Δώσε μας και τις επιμέρους. Βέβαια. Έχουμε μία σημαντική σύμβαση από την, μεταξύ της ΔΕΣΦΑ και της Ολυνουργίας Κορίνθου, που είναι η θυγατρική της Energy Holdings. Ο όμιλος ο συγκεκριμένος μέσω της θυγατρικής του συνεχίζει την ανάληψη σημαντικών συμβάσεων, 27 εκατομμύρια ευρώ το καινούριο συμβόλαιο που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών. Αφορά την προμήθεια περίπου 56 χιλιόμετρων σωλήνων χάλιβα για την μεταφορά φυσικού αερίου, τη διασύνδεση φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Και βέβαια να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο η Σωληνουργία Κορίνθου αποκτά ένα ακόμα έργο πιστοποιημένο και την καθιστά ακόμα πιο ανταγωνιστική για την ανάληψη αντίστοιχων έργων και στο εξωτερικό. Επίσης, να πούμε ότι 11 Δεκεμβρίου ξεκινά η έκδοση του ομολόγου 100 εκατομμυρίων ομολογιακού δανείου, 100 εκατομμυρίων ευρώ από την Ideal Holdings. Η εταιρεία είχε δώσει, την είχε εκφράσει πριν από λίγες μέρες τη συγκεκριμένη πρόθεσή της, πλέον την πιστοποίησε. Έχουμε και το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο πήρε έγκριση από την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς και είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. Η δημόσια προσφορά λοιπόν θα ξεκινήσει στις 11.12, θα ολοκληρωθεί στις 13.12. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δανείου θα διοχετευθεί στην αποπληρωμή άλλου δανεισμού και επίσης θα υπάρχουν και ένα μικρό ποσό θα διοχετευθεί για την ενίσχυση των επιχειρηματικών κινήσεων του ομίλου Ideal, που δραστηριοποιείται στην πληροφορική, στη βιομηχανία και τελευταία, μετά και την εξαγορά των άτικα πολυκαταστημάτων, στην διαχείριση εμπορικών κέντρων. Και έχουμε άλλη μία επιχειρηματική είδηση που αφορά τον χώρο της τεχνολογίας, Adaptit. Η Adaptit είναι εταιρεία που αναλαμβάνει την κατασκευή δικτύων για λογαριασμό μεγάλων παρόχων. Συγκεκριμένα τα συμβόλαιά της αφορούν συνεργασία με ΔΕΗ, Νόβα και ΟΤΕ, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η εταιρεία
το 2023 εμφάνισε αύξηση τζίρου 17% στο 35 εκατομμύρια ευρώ. Ο πύχης ανεβαίνει για το 2024 αρκετά υψηλά και έχει και ένα πολύ σημαντικό ανεκτέλεστο της τάξης των 65 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η εικόνα και από τα επιμέρους επιχειρηματικά.